με αυτά τα αποτελέσματα. Αν κανείς κοιτάξει συνολικά την εικόνα της Ευρώπης σήμερα, φαίνεται ότι η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ και τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο έχει αρχίσει και επιδρά καταλυτικά πια στη διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη στις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι τυχαίο αυτό που συνέβη στην Πορτογαλία πριν από λίγες εβδομάδες. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι τυχαίο αυτό που συνέβη στην Ισπανία με τα χθεσινά αποτελέσματα. Έχουμε μια ήττα των πιο φιλοδεξιών, να το πω, οπαδών της λιτότητας, των κομμάτων οπαδών της λιτότητας, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σπάει το μπλοκ των σοσιαλδημοκρατών και, του χώρου των σοσιαλδημοκρατών, που ουσιαστικά οδήγησαν την Ευρώπη σε αυτή την μέγενη των πολιτικών λιτότητας στις τελευταίες δεκαετίες, και φαίνεται ότι κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα πρέπει να βγάλουμε, νομίζω, τα αντίστοιχα συμπεράσματα. Πάμε στα δικά μας, κύριε Σκουρλέτη, και να ξεκινήσουμε από την περίφημη δόση, την οποία όλο και τη βλέπουμε και λίγο μακριά, όλο και μας κάνουν γυμνάσια, εσείς λέτε, εσείς τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Είναι πραγματικά γυμνάσια αυτά? Είναι δηλαδή τρικλοποδιές που προσπαθούν να μας βάλουν, ή είναι επί της ουσίας θέματα? Εγώ νομίζω ότι είναι μια διαρκής αντιπαράθεση στο πλαίσιο, βέβαια, της συμφωνίας του προηγούμενου Αυγούστου, και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τίποτα δεν έληξε, ή εν πάση περιπτώσει τίποτα οριστικά δεν έληξε με την υπογραφή της προηγούμενης συμφωνίας, η οποία τέθηκε βέβαια και στην έγκριση του ελληνικού λαού τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Δηλαδή, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Κάθε ζήτημα, γύρω από κάθε ζήτημα, δημιουργούνται συσχετισμοί. Οργανώνεται μια αντιπαράθεση με επιχειρήματα, με εναλλακτικές προτάσεις. Και ή κερδίζεις, ή χάνεις, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι δεδομένο εξ αρχής. Αλλού κερδίζεις, αλλού χάνεις. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.